Διονύση, έχεις ξεκινήσει τη χρονιά δυναμικά στο Γυμναστικό Σύλλογο Περιστερίου. Έχεις κάνει πολλές εμφανίσεις φέτος, έχεις πάρει χρόνο συμμετοχής. Καταρχάς θα θέλαμε να μας πεις σε τι ηλικία ξεκίνησες και με τι όνειρα. Ποιες φιλοδοξίες είχες όταν ξεκίνησες να παίξεις μπάσκετ? Ξεκίνησα τον μπάσκετ στην ηλικία των 9-10 ετών. Όχι με βλέπεις πολλές, γιατί το ξεκίνησα σαν χόμπι πιο πολύ. Αλλά όσο πέρναγε ο καιρός, έβλεπα ότι είχα ένα ταλέντο και προσπάθησα να το βελτιώσω όσο πιο πολύ μπορούσα και έφτασα σε αυτό το σημείο και το βλέπω από εδώ και πέρα πιο επαγγελματικά, για να μου βγει σαν μέλλον. Είσαι 16 χρονών αυτή τη στιγμή. Τι θα συμβούλευες κάποια παιδιά που θα ξεκινάγανε στα 9, όπως ξεκινάς εσύ, έχουν προοπτικές στο Περιστέρι να παίξουν μπάσκετ? Εντάξει, το Περιστέρι είναι ένας μεγάλος σύλλογος που βοηθάει τα παιδιά αρκετά και απλά πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον στο μπάσκετ και να αρχίσουν να προσπαθούν και αν βλέπουν ότι έχουν μέλλον να δώσουν περισσότερη προσπάθεια. Αλλιώς, εντάξει, είναι ένα χόμπι, ένα άθλημα. Αθλείσαι, είσαι υγιής, το σώμα σου και πιστεύω πως αξίζει να προσπαθήσουν και από μικρή ηλικία. Εσένα οι προσωπικές σου φιλοδοξίες αυτή τη στιγμή ποιες είναι? Έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο, πού θες να φτάσεις? Εντάξει, πλέον με αυτά που έχω καταφέρει κοιτάω για ένα πιο υψηλό επίπεδο, σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, δεν ξέρω πώς θα φτάσει, αλλά κοιτάω ένα υψηλό επίπεδο γιατί όλος ο κόπος που έχω κάνει μέχρι τώρα έχει ανταμυθεί προσωρινά. Τώρα μακάρι να βγει και στο μέλλον, σε μια καλύτερη μεγάλη ομάδα Α1, ας πούμε, μακάρι. Ένα από τα όνειρά σου είναι να αγωνιστείς κάποια στιγμή στην Εθνική Ελλάδος, στη βασική ομάδα? Ναι, βέβαια, είναι τιμή να αγωνίζεσαι στην Ανδρών, έτσι. Και βέβαια στις πιο κάτω, και στους παιδες και στους έφηβους. Αλλά είναι τιμή να κουβαλάς το εθνόσημο και απλά δείχνεις ότι η χώρα σου έχει κάποια ταλέντα. Βγάζει παιδιά και δεν αξίζει να είναι εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την οικονομική κρίση. Δείχνουμε με τον μπάσκετ ότι η χώρα μας έχει κάποια ταλέντα και ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες χώρες στην Ευρώπη. Όταν βρίσκεσαι στο γήπεδο, ποιες είναι οι αγαπημένες σου κινήσεις? Τι σου αρέσει να κάνεις μέσα στο γήπεδο? Μ' αρέσει να τρέχω αρκετά το γήπεδο, αφού το έχω κιόλας, έχω τα αθλητικά προσόντα. Και μ' αρέσει πολύ η δημιουργία, δηλαδή το μπάσκετ το γρήγορο, πολλές πάσες και έξυπνο παιχνίδι. Ό,τι κάνω, ας πούμε, τώρα στην Ευρωλίγκα, τέτοιο παιχνίδι, γρήγορο και έξυπνο ταυτόχρονα, όχι βιαστικό, απλά γρήγορο. Πέρα από το να τρέχεις μέσα στο γήπεδο, έχουμε δει στους αγώνες ότι σκοράρεις κατά ρυπάς στους αντιπάλους. Το είδαμε αυτό συγκεκριμένα στο Πανευρωπαϊκό Παίδων με αντίπαλο την Ιταλία στον τελικό. Ήσουν ο δεύτερος σκόρερ. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Σ' αρέσει μέσα στο γήπεδο να σουτάρεις? Εντάξει, είναι καλό πράγμα να είσαι σκόρερ γιατί και προωθείς τον εαυτό σου. Αλλά εντάξει, ήμουν στη μέρα μου, μου βγήκαν τα σουτ, βγήκαν οι φάσεις που ήθελα και επέλεξα. Και έτυχε να είμαι ο δεύτερος σκόρερ στην ομάδα μετά τον Παπαγιάννη και ήταν πολύ σημαντικό αυτό γιατί ήταν η μάχη για τρίτη θέση, οπότε φαίνεται όλο και πιο πολύ ποιοι ήταν οι πρώτοι σκόρερ της ομάδας. Αλλά και χαίρομαι που ήμουν στη μέρα μου εκείνη τη στιγμή την κατάλληλη για να βοηθήσω και την ομάδα να κατακτήσει το μετάλλιο μετά από πολλά χρόνια. Θα ήθελα, Διονύση, να μου πεις ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίχτης σε όλο τον καιρό και αυτή τη στιγμή ποιον βλέπεις καλύτερα παίχτη να παίζει? Είδωλο για μένα ο πάντα ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν, κλασικά όπως και για πολλά παιδιά, θρύλος και θέλω, όχι να το μοιάσω ακριβώς, αλλά είναι κάποιες κινήσεις πάνω του και το σώμα του, το άλμα του κτλ. Όλα αυτά που μου αρέσουν, τα βλέπω και ευχαριστιέμαι μπάσκετ, δηλαδή τα απολαμβάνω και θα ήθελα να τα βελτιώσω ώστε να φτάσω μακάρι κι εγώ σε τέτοιο επίπεδο, έτσι, όπως τον Τζόρνταν. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα μου αρέσει πολύ ο Ναβάρο της Μπαρτσελόνα γιατί είναι παίχτης ο οποίος ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε σκοτώσει. Από εκεί που μπορεί να χάνεις, είναι παίχτης ο οποίος αν δεν τον προσέξεις μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά και να κερδίσει και παιχνίδι μόνος του παράλληλα. Ας είπες ότι στο Πανευρωπαϊκό πρώτο σκόρ ήταν ο Παπαγιάννης, δεύτερος εσύ. Ναι, για δύο πόντους διαφορά. Οπότε το Περιστέρι βγάζει ταλέντα. Τι έχεις να πεις για αυτή την πόλη, παιδιά που μπορούν να παίξουν μπάσκετ σε μεγάλο επίπεδο? Μεγαλώνοντας αυτή την πόλη, έχω παρατηρήσει πως είναι πολύ μαρκετά ταλαντούχα παιδιά γιατί έχουν περάσει πολλοί παίχτες και έχουν βγει και πολλοί παίχτες από το Περιστέρι. Και όπως είπα, μεγαλώνοντας, έχω συνειδητοποιήσει και εγώ με τέτοια μου τα μάτια και προσωπικά αλλά και σε άλλα παιδιά ότι σε αυτή την πόλη ενδιαφέρονται για τα παιδιά. Και ο Δήμαρχος και εδώ στην ομάδα και όλα δείχνουν ενδιαφέρον για όλα τα μικρά παιδιά. Και ιδιαίτερα όταν βλέπουν ότι κάποιο παιδί έχει μέλλον, προσπαθούν με κάθε τρόπο να το προωθήσουν
και για την πόλη τους, έτσι, είναι θετικό, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά για να παίξουν μπάσκετ κάποια στιγμή.